φαντασία μου. Είσαι ένας καλλιτέχνης που κάνεις κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό. Πώς το ονομάζουμε αυτό που κάνεις? Αυτό το ονομάζω εγώ body art. Body art. Είναι το γνωστό body painting, face painting που υπάρχει από τα αρχαία χρόνια. Και ξαφνικά, εκεί που κάνεις αυτό που κάνεις, ξεκινάς και το διαφημίζεις την ουσία στο ίντερνετ, στο Instagram και στο Facebook. Όλος ο κόσμος φυσικά που το είδε το αγκάλιασε και το αγκαλιάζει κάθε φορά που το βλέπει. Και το είδανε και πολλοί άνθρωποι λοιπόν της τέχνης που εκτιμούσα πάντα και συνεχίζω να εκτιμώ ακόμη περισσότερο. Τώρα πια που τους γνώρισα και από κοντά, όπως είναι ο Λάκης ο Γαβαλάς, η Άννα Βύση και πολλοί άλλοι. Πες μου πώς προέκυψε η συνεργασία με την Άννα Βύση, γιατί κάνατε ένα βίντεο κλιπ μαζί. Κάναμε το τελευταίο της βίντεο κλιπ, το φλεγόμενο τροχό, ένα τραγούδι που λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, όπως όλα τα τραγούδια της Άννας δηλαδή που λατρεύω τόσα χρόνια, και είπα αυτό πρέπει να γίνει βίντεο κλιπ με μένα. Και χτυπάει μια μέρα το τηλέφωνο, το σηκώνω εγώ. Έλα Ιωάννη, μου λέει. Ιωάννη, ξέρεις, με λένε λίγοι, γιατί εγώ συστήνομαι Άντζελο, με το καλλιτεχνικό μου. Και λέω, ναι, ποιος είναι? Μου λέει, η Άννα. Και λέω, Άννα? Μου λέει, τι κάνεις? Λέω, καλά, λέω, ποια Άννα? Μου λέει, η Βύση. Πες μου λίγο πώς προέκυψε και η συνεργασία με τον Λάκη Γαβαλά. Υπέροχος ο κύριος Γαβαλάς, γιατί είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο. Μου ζητήσα να κάνω μια δουλειά, τέλος πάντων. Κάποια παιδιά που θα κάναν κάποια πάρτις, κάποιες πέμπτες, σε ένα μεγάλο κλαμπ στην Αθήνα, ένα πολύ ωραίο κλαμπ. Μου λέει, θα μιλήσω εγώ με τους υπεύθυνους, ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Γαβαλάς, και θα σε πάρω μέσα στις μέρες να σου πω αν θα κάνουμε τη συνεργασία μας. Με παίρνει λοιπόν όντως τη μέρα που μου είπε το παιδί και μου λέει, είμαι εδώ με τον κύριο Γαβαλά, του έδειξα τη δουλειά σου, αλλά θέλει να συνεργαστείτε μαζί ο ίδιος. Δυστυχώς για εμάς δεν θα κάνουμε τη συνεργασία μας στα πάρτι της Πέμπτης, αλλά ευτυχώς για σένα θα συνεργαστείς με τον κύριο Γαβαλά. Πώς ήταν η εμπειρία σου στο Λάδα Έχεις Ταλέντο? Είχα μια πολύ όμορφη εμπειρία. Το αγκαλιάσανε όλοι οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή που το είδαν. Το αγάπησε πολύ και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία είναι και φαν μου, από ό,τι μου λέει και η ίδια. Και είμαστε και έχουμε μια έτσι όμορφη, έχουμε δημιουργήσει μια όμορφη σχέση. Τα λέμε κατά καιρούς με τα μηνύματα.